Πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η πρώτη παγκρίτια ημερίδα για τους νεφροπαθείς, με επιστήμονες από όλη την Κρήτη να φωτίζουν τη σημασία της αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης στον αιμοκαθαρόμενο ασθενή. Ένα τεράστιο θέμα με πάρα πολλά προβλήματα και πιστεύω ότι αυτή η συνάντηση θα αποτελέσει την αρχή για μια καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. Είναι ένα μείζον ιατρικό θέμα και κοινωνικό που δεν έχει αναδειχθεί διόντως μέχρι τώρα και γι' αυτό το λόγο στην Κρήτη οργανώνουμε σήμερα με τέτοια ημερίδα όπου όλοι οι ειδικοί πάνω σε αυτόν τον κλάδο είμαστε εδώ για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να διατηρήσουμε με τις μοντέρνες τεχνικές αυτή τη γραμμή ζωής, τη φύσουλα του ασθενούς ζωντανή σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να προσφέρουμε επιβίωση και καλύτερη ποιότητα ζωής. Όπως επεσήμαναν οι ομιλητές, η φίστουλα είναι η γραμμή ζωής για τους αιμοκαθαρόμενους ασθενείς και η φροντίδα της είναι πολύτιμη. Το να χαλάσει η αρτηριοφλεβική επικοινωνία στον ασθενή ή η φίστουλα ή το μόσμα σημαίνει μια τεράστια ταλαιπωρία με τοποθέτηση καθετήρων στο σώμα του ασθενούς και με αυξημένο κίνδυνο λοιμόξεων και επακόλουθα θανάτου δυστυχώς αυτών των ασθενών. Τα τελευταία χρόνια οι ασθενείς που πάσχουν από νεφροπάθειες αυξάνονται ραγδαία, με την Κρήτη να μην αποτελεί εξαίρεση. Δυστυχώς αυξάνονται και μάλιστα με τόσο θεαματικό τρόπο που αρχίζει και τρομάζει. Δεν είναι τυχαίο που στην Κρήτη υπάρχουν νομίζω 5 ή 6 δημόσιες μονάδες αιμοκάθαρσης, αλλά επίσης και άλλες τόσες ιδιωτικές. Άρα λοιπόν το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πού οφείλεται όμως αυτή η αύξηση? Υπάρχει οπωσδήποτε η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας, υπάρχουν όμως και άλλες νοσηρότητες όπως είναι ο διαβήτης, το ζάχαρο όπως λέμε, άλλες επίσης παθήσεις, η χρήση ενδεχομένως νεφροτοξικών φαρμάκων. Το κάπνισμα και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες και σε ένα ποσοστό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τα γενετικά νοσήματα τα οποία ουσιαστικά ευθύνονται για, για την τελική, μάλλον για την κατάληξη αυτών των ασθενών στο τελικό στάδιο της νεφρικής ανεπάρκειας. Να σημειωθεί ότι για αυτές τις εξειδικευμένες υπηρεσίες επεμβατικής ακτινολογίας λειτουργεί στην Κρήτη ένα και μόνο κέντρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αυτό που προέχει είναι να ενισχυθεί η μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και με το προσωπικό το οποίο χρειάζεται, αλλά και με τα απαραίτητα υλικά για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις καινοτόμες επεμβάσεις.